Χαίρετε αγαπητοί μου, είμαι ο Κρίον. Ελάτε πιο κοντά αγαπητοί μου στην ομιγύρη των 12. Θέλω αυτό να είναι ξεκάθαρο. Θέλω να εξηγήσω τι συμβαίνει ώστε πολλοί να το καταλάβουν απόλυτα. Χωρίς να πρέπει να ρωτάνε τι εννοούσε, πού είναι αυτό και γιατί. Αλλά για να το κάνω αυτό, θα υποθούν μεταφορές και κατανοήσεις και ίσως μερικοί να ξύνουν το κεφάλι. Αγαπητοί μου, σε αυτή την εξέλιξη της συνείδησης, κινείστε όντως σε περιοχές που δεν μπορούσατε καν να τις διανοηθείτε πριν. Αναφέραμε πολλούς γρίφους στο παρελθόν. Ένας εκ των οποίων ότι είναι αδύνατο να κοιτάξετε προς μια ανώτερη συνείδηση. Δεν μπορείτε να τη δείτε. Μπορείτε να κατανοήσετε μόνο τη συνείδηση στην οποία είστε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ένας ανόητος δεν γνωρίζει ότι είναι ανόητος. Ίσως πήγατε σε μια συγκέντρωση όπου ένας είναι πολύ ανόητος και να ρωτιέστε, δεν βλέπει πόσο ανόητος είναι? Και η απάντηση είναι όχι, δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να δει μια συνείδηση που δεν είναι ανόητη. Οπότε είναι ανίκανος έστω και να πιάσει την ιδέα ότι μπορεί να φανεί ανόητος κάποια στιγμή. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης πέραν αυτού που είστε, αποτελεί μυστήριο. Ακόμα και με ανώτερη διανόηση, θα πω ότι δεν μπορείς να κοιτάξεις μια ανώτερη διανοητική χρονική περίοδο ή επίπεδο ύπαρξης ή ενέργειας. Είναι σχεδόν σαν να υπάρχει ένα ταβάνι μέχρι που μπορείτε να σκεφτείτε. Αυτό το ταβάνι αρχίζει να ανοίγει. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ύπταται σε αχαρτογράφητη περιοχή. Και εκεί ξαφνικά σταματάτε τη γραμμικότητα της ζωής σας. Θα σας δείξω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα του τι θα κάνουμε. Στο παρελθόν, πολλές φορές σας έχω δώσει ένα παράδειγμα. Λόγια που έλεγαν το εξής. Είναι αδύνατο να εξηγήσεις το χρώμα σε ένα αόματο. Απλά δεν γίνεται. Αδύνατο. Οπότε, ποια είναι η λύση όταν δεν μπορείς να εξηγήσεις το χρώμα σε ένα άτομο χωρίς όραση? Αυτή είναι αλληγορία, σωστά? Για ανώτερη συνείδηση. Πώς μπορείς σε κάποιον με χαμηλή συνείδηση που βλέπει μόνο τη χαμηλή ενέργεια και ζει σε αυτή να το εξηγήσεις στο μεγαλείο του δημιουργού? Δεν μπορείς. Τι κάνεις? Ποια είναι η λύση? Εάν δεν μπορείς να εξηγήσεις το χρώμα σε ένα άτομο χωρίς όραση, η λύση είναι άφησε το να δει. Μάθε του να βλέπει και τότε τα χρώματα θα εμφανιστούν και μόνος του θα έχει στιγμές συνειδητοποίησης. «Ω Θεέ, ποτέ δεν ήξερα. Ω, ποτέ μου δεν γνώριζα». Θα σας πάω τώρα σε ένα μέρος και αν το επιλέξετε, θα πάτε εκεί μαζί μου. Και όταν πάμε εκεί, θα σταματήσουμε και θα σας εξηγήσω περισσότερα. Όλα αυτά θα νομίζετε ότι είναι στο νου σας. Όλα όσα θα κάνουμε θα είναι στο νου σας. Άλλωστε, δεν είμαι μπροστά σας, ούτε είστε σε έναν αληθινό χώρο. Ή μήπως είστε. Ελάτε μαζί μου. Θα πάμε κάπου και θα οραματιστείτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Υπάρχει μια γέφυρα. Είσαι μόνος. Και πρόκειται να διαβείς αυτή τη γέφυρα. Αλλά καθώς κοιτάς τη γέφυρα, το μόνο που βλέπεις είναι μια ομίχλη. Η γέφυρα είναι ένα χάσμα. Και περνάει από το γνωστό στο άγνωστο.
Και αυτό το χάσμα είναι όλα όσα έχεις μάθει ποτέ. Όλα όσα έχεις μάθει ποτέ. Γιατί στην παλιά ενέργεια οι μόνες διδασκαλίες ήταν από την ιστορία, από την επιστήμη, από τα πνευματικά συστήματα. Αυτά μόνο είχατε, ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας δοθεί στην παλιά ενέργεια. Όταν όμως αρχίζει να προκύπτει η εξέλιξη της συνείδησης, αρχίζετε να βλέπετε μέσα από την ομίχλη πράγματα που δεν περιμένατε. Και μερικά εξ αυτών, αγαπητοί μου, θα είναι διαφορετικά από οτιδήποτε είχατε διδαχτεί. Ας κάνουμε το πρώτο, καθώς στέκεστε στη γέφυρα και κοιτάτε την ομίχλη. Πόσο πραγματικό είναι αυτό? Πόσο πραγματικό είναι αυτό για σένα τούτη τη στιγμή? Λοιπόν, λες, είμαι σε ένα δωμάτιο, κοιτάζω μια οθόνη και ευχαριστιέμαι κάποια λόγια. Αυτό είναι ένα επίπεδο. Να σου δώσω ένα άλλο επίπεδο για το πόσο αληθινό είναι αυτό. Βρίσκεσαι σε ένα μέρος ή το μυαλό σου το κάνει αυτό για σένα? Πόσο ισχυρή είναι η συνείδησή σου όταν είναι να σε βάλει κάπου που λες ότι δεν μπορείς να το νιώσεις ή να το αγγίξεις? Θέλω να σας πάω σε μια κλίνη νοσοκομείου, κάτι που έχει γίνει στον πλανήτη ξανά και ξανά. Ένα άτομο κοίταται εκεί κοντεύοντας να πάρει τη τελευταία του ανάσα. Κάποιοι είναι άρρωστοι, κάποιοι έχουν ξεμείνει χωρίς ενέργεια και ξέρουν ότι πεθαίνουν. Ξανά και ξανά αυτό έχει συμβεί στο πλανήτη. Και σημαίνει, παίρνουν την τελευταία ανάσα. Σε αυτό το τρισδιάστατο δωμάτιο που βρίσκονται, υπάρχει μια αναγγελία θανάτου. Η αναπνοή σταματά, η καρδιά σταματά. Σε εκείνη την πολύτιμη χρονική στιγμή που είναι αφίδρομη, η οποία απλώνεται ή συμπιέζεται, θα σας πω τι βιώνει η συνείδηση εκείνη του ατόμου. Ξαφνικά, δεν είναι μέσα στο σώμα του. Μερικοί έχουν πει ότι είναι έξω από το σώμα τους, κοιτώντας κάτω τον εαυτό τους και παρακολουθώντας την αναγγελία θανάτου. Τότε αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Και τότε ξεκινάνε κάτι που μπορεί απλώς να υποθεί ένα σύντομο ταξίδι. Και για μια στιγμή, απλώς για μια στιγμή, τραβούν την κουρτίνα και λένε την αλήθεια εκεί. Για μια στιγμή υπάρχει πιο ένδοξη μουσική. Πώς, ήχος, ευθυμίες, η οικογένεια. Δεν έχουν κανένα πόνο, είναι ελεύθεροι από όλες τις ανησυχίες και φόβους, δεν έχουν καθόλου περιορισμούς. Γίνονται φως και βλέπουν. Ω, υπάρχουν πολύ περισσότερα. Είμαι τόσο ευγνώμων. Και τότε η πόρτα κλείνει και είναι πίσω στο στόμα του. Μόλις είχε μια επιθανάτη εμπειρία. Αν τον ρωτήσεις θα πει, λοιπόν, είχε μεγάλη διάρκεια, γιατί το ταξίδι ήταν εκπληκτικό και θυμάμαι τούτο και εκείνο, όμως είχε φύγει μόνο για μια στιγμή. Η καρδιά επανέρχεται, η ανάσα επανέρχεται και τότε συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει πόνος. Τότε συνειδητοποιεί ότι η αρρώστια έχει φύγει. Αυτή που σας πήγα δεν είναι μια φαντασίωση. Έχει ξανασυμβεί ξανά και ξανά. Βιβλία έχουν γραφτεί επ' αυτού, διαλέξεις έχουν δοθεί σε όλο το πλανήτη. Ιδού η ερώτηση, εάν τους μιλήσεις, ήταν αληθινό? Οι επιστήμονες και οι γιατροί θα πούν απολύτως, η ασθένεια έφυγε. Και για εκείνο το άτομο ήταν η πιο αληθινή εμπειρία που είχε ποτέ. Μεταφέρθηκε σε ένα μέρος. Μπορεί η συνείδηση να ξαναγράψει την πραγματικότητα? Μπορείς να βρεθείς σε ένα μέρος που δεν είναι τρισδιάστατο και όμως να βρίσκεσαι εκεί? Ρωτήστε αυτούς. Δεν θα ήταν πιστευτό. Θα λέγατε, ήταν απλώς μια εμπειρία, μόνο που
δηλώθηκα νεκρή και η ασθένεια έφυγε και δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ό,τι βλέπετε. Και εκείνοι θα πούν, η συνείδησή μου με πήγε σε ένα μέρος και ήμουνα εκεί. Αυτό θα συμβεί σε μερικούς από εσάς, κάθε φορά που διασχίζουμε τη γέφυρα. Επιθυμώ να σας πάω σε ένα μέρος που μπορεί να μην το καταλαβαίνετε. Θα κάνω τις περιγραφές, θα σας πω τι είναι εκεί, θα σας προσκαλέσω να νιώσετε, να δείτε, να είστε, να κάνετε. Αλλά είναι ένα διαφορετικό πρότυπο, αγαπητοί μου. Οι άνθρωποι σε αυτό το χρονικό σημείο, μια αλληγορία που χρησιμοποίησαμε ξανά, οι άνθρωποι σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σαν ένα κρεμμύδι. Υπάρχουν πολλές τρώσεις να ξεφλουδίσεις. Και καθώς ξεφλουδίζεις, φτάνεις σε άλλη και σε άλλη στρώση. Η αλληγορία σταματά, διότι όταν έχεις τόσες στρώσεις, φτάνεις σε ένα πυρήνα. Και ο πυρήνας αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ανοιχτός και έτοιμος σαν παιδί να δει την πραγματικότητα γύρω του και να αρχίσει να μαθαίνει ξανά. Όλα όσα νομίζεις ότι ξέρεις έγιναν επειδή όταν ήσουν παιδί κοίταζες γύρω. Είδες τους γονείς σου να κάνουν αυτό ή εκείνο και έγινες αυτό ή εκείνο. Βλέπεις τους γονείς σου να πιστεύουν αυτό ή εκείνο και τότε πιστεύεις αυτό ή εκείνο. Βλέπεις πως συμπεριφέρονται οι γονείς σου και ένα εκ των δύο συμβαίνει. Είτε λες θα γίνω έτσι ή δεν θα γίνω ποτέ έτσι. Αλλά επηρεάζουν, διδάσκουν, δημιουργούν τις στρώσεις που γίνονται εσύ. Καθώς μεγαλώνεις, ο πολιτισμός σου προσθέτει περισσότερες στρώσεις. Ορίστε τι συμβαίνει και τι όχι. Πώς γίνεται ένας πλανήτης που πιστεύει σε έναν μονοθεϊστικό μεγαλειώδη Θεό να κάνει πόλεμο στο όνομα αυτού του μεγαλειώδη Θεού? Επειδή οι στρώσεις των πεπιθήσεων γίνονται δόγματα. Ορίστε πώς δουλεύει. Τα πράγματα που σου λένε είναι όλα διαφορετικά. Είναι τόσο ενδιαφέρον τι γίνονται τότε αυτές οι στρώσεις. Ιδού τι θέλω να σας πω. Ετοιμάζεστε να διασκίσετε αυτή τη γέφυρα και οι στρώσεις θα ξεφλουδιστούν. Εδώ είναι το σημείο απόφασης για όλους σας. Να έρθετε μαζί μου ή όχι. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό χαρακτηριστικό εάν δεν έρθετε μαζί μου. Τίποτε δεν πρόκειται να συμβεί. Σας λέω απλώς ότι το πέρασμα της γέφυρας απαιτεί την πρόθεση να πετάξετε τις στρώσεις. Είστε πρόθυμοι να ξαναγράψετε τα πράγματα που σας είπαν άτομα που εμπιστευθήκατε και αγαπήσατε και ήταν το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν? Είστε εντάξει να τα ξεφορτωθείτε όλα αυτά? Θα το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά και ξανά, αγαπητοί μου. Το πέρασμα της γέφυρας είναι μια αλληγορία ενός αγνώστου πολυδιάστατου ταξιδιού που είναι αληθινό στη συνείδησή σας. Μερικοί θα έχετε μόνο μια αχά στιγμή μετά τη 12η φορά περίπου. Την πρώτη φορά θα νιώσετε καλά, αλλά το κρεμμύδι αυτό πρέπει να ξεφλουδιστεί περισσότερο και περισσότερο. Έτσι γίνεται. Είναι όμορφο όταν οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους ξανά εύπλαστο, αντί για ακούνιστο βράχο. Τι πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε? Τι είναι αυτό που νομίζετε και λέτε, «Α, θα πάω μαζί σου όλη τη διαδρομή εκτός από εκείνο που δεν μπορώ να αλλάξω»? Αυτό ακριβώς θέλω να πετάξετε, επειδή πιθανόν αυτό να είναι που σας κρατάει άρρωστος. Βλέπετε που πάει? Υπάρχει μια νέα ενέργεια στην άλλη πλευρά της γέφυρας που συνδέεται με την ψυχή σας, όχι με το σώμα σας, η οποία τότε θα γιατρέψει το σώμα σας. Και αυτός ήταν πάντα ο τρόπος. Πάντα. Αγαπητοί μου, είστε σχεδιασμένοι να ζείτε εκατοντάδες χρόνια. Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής? Είστε σχεδιασμένοι να αναζωογονείτε ολόκληρο τον εαυτό σας.
Δεν σχεδιαστήκατε να έχετε την ασθένεια να σας ξεγελά και να σας κοροϊδεύει. Δεν είναι αυτό το σχέδιο. Μπορεί λοιπόν να πείτε, αν δεν είναι αυτό το σχέδιο, τότε γιατί το έχουμε. Και η απάντηση είναι οι στρώσεις. Στην παλιά ενέργεια επικολλήσατε όλους τους κανόνες. Ένας δυσλειτουργικός θεός που θα σας τιμωρούσε. Μια δυσλειτουργική οικογένεια που θα βασάνιζε εσάς και τα παιδιά σας με τα θάνατο, εάν δεν κάνατε το σωστό. Αυτό δεν είναι το μεγαλείο και η ομορφιά του πνεύματος. Αυτή δεν είναι η ψυχή σας. Είναι μια παιδιάστικη ιστορία, αγαπητοί μου. Πώς νιώθετε για αυτή τη δήλωση? Δεν σας πρόσβαλα ακόμα? Αν ναι, γιατί δεν μένετε σε αυτή την πλευρά της γέφυρας λίγο ακόμα, μέχρι να είστε πρόθυμοι να μπείτε μέσα στην ομίχλη και να ανακαλύψετε τον κύκλο, να ανακαλύψετε τους 12. Αυτό ήθελα να σας πω πριν καν περάσετε απέναντι. Ετοιμάζεστε να μπείτε σε μια ενέργεια που είναι το γενέθλιο δικαίωμά σας. Το είπα στο channeling. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο. Ότι με ανώτερη συνείδηση έρχεται βελτιωμένη βιολογία, βελτιωμένο νοσοποιητικό σύστημα, επιμήκυνση της ζωής, ειρήνη στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που βγάζει νόημα για εσάς. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε λίγο πιο κοντά με μένα, καθώς διασχίζουμε τη γέφυρα. Το ταξίδι είναι τόσο αληθινό όσο επιθυμείτε να είναι, αγαπητοί μου. Καθώς μπαίνετε σε μια σούπα την οποία δεν είχατε νιώσει ποτέ πριν, μπαίνετε στην ενέργεια της ψυχής σας. Αυτή ακριβώς είναι η ενέργεια της επιθανάτιας εμπειρίας. Το πρώτο που βιώνουν είναι η σύνδεση με την ψυχή. Αυτό είναι το πρέπον, είναι το σωστό. Αυτή είναι η επόμενη εξέλιξη για εσάς και τη συνείδησή σας. Το καινούργιο στον πλανήτη, καθώς περνάτε από αυτή την ομίχλη, είναι ότι η συνείδηση είναι ενέργεια και συνεπώς θα υπάρχουν ενεργειακά πράγματα γύρω της. Τι κάνετε με την ενέργεια? Τη μετράτε? Την υπολογίζετε? Υπάρχουν φόρμουλες συνείδησης. Είναι διαφορετικές από το τρισδιάστατο πεδίο. Δεν γράφετε τις φόρμουλες σε ένα χαρτί. Γίνονται πρότυπα πίστης και δράσης. Γίνονται αυτό που αλλάζει εσάς. Γίνεται κάτι που γιατρεύει το σώμα σας, που το βλέπει σχεδόν σαν συνειδησιακή ομοιοπαθητική, όπου αυτό που σκέφτεστε γίνεται η πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Το σώμα σας θα αναγκαστεί να υπακούσει στη συνείδηση που έχουν οι φόρμουλές σας, στην αγαθοεργία της ψυχής σας. Μέχρι τώρα οι σκέψεις σας, ακόμα και διαμέσου της επίφυσης, δεν ήταν σε θέση να περάσει τη γέφυρα εξ ολοκλήρου. Πάντα υπήρχε ένα τείχος που το λέτε το πέπλο. Και τώρα βαδίζετε μέσα στην ομίχλη. Σας είπα στο channeling τι ήταν το 12. Το 12 είναι μια συνοχή με όλα όσα υπάρχουν, όσον αφορά τη δομή της δημιουργίας. Τα τεσσάρια, τα δωδεκάρια, τα τριάρια. Πόσα βασικά ζευγάρια DNA έχετε, αγαπητοί μου? Πώς είναι τα ημερολόγια στον πλανήτη? Δωδεκάρια, τεσσάρια. Πόσοι νόμοι της φυσικής υπάρχουν? 4. Αυτή είναι η δομή όλων όσων υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένη στη συνείδηση. Σας το λέω γιατί αυτό είναι το 12. Νομίζετε ότι θα υπάρχουν 12 διδάσκαλοι, έτσι δεν είναι? Επαναλαμβάνω. Αυτή είναι μια τρισδιάστατη ιδέα εξωτερικής βοήθειας, όπου θα καθόσασταν ίσως σε κύκλο και θα συναντούσατε τον κάθε διδάσκαλο και θα ερχόταν και θα σας ευλογούσε ίσως. Αγαπητοί μου, αυτό είναι βιώσιμο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε και δουλεύει ακόμα και σήμερα. Αλλά δεν είναι αυτό που κάνετε τώρα. Όχι. Η ομίχλη αρχίζει και ξεκαθαρίζει και βλέπετε οτιδήποτε θέλετε που είναι ναός. Πώς μοιάζει ένας ναός σε εσάς? Μπορεί να φαίνεται όπως νομίζετε ότι μοιάζει ένας ναός, διότι αυτός είναι ο δικός σας ναός.
εσείς τον δημιουργήσατε. Πρέπει να είναι κάτι που αναγνωρίζετε. Και ετοιμάζεστε τότε να περάσετε την πόρτα του ναού. Εδώ βρίσκεται ένα ακόμα σημείο απόφασης. Πραγματικά, πραγματικά το εννοείτε? Γιατί μπορεί να είναι άβολο. Μπορείτε να καθίσετε εδώ για λίγο και να απολαύσετε την αγάπη που αρχίζει να μπαίνει μέσα στην κυταρική σας δομή, καθώς γίνεστε πολυδιάστατοι. Προτού πείτε σε αυτό το ναό, να σας πω κάτι ακόμα που συμβαίνει. Εδώ είναι που γίνεται ενοχλητικό σχεδόν σε όλους. Η πολυδιαστατικότητα δεν είναι γραμμική. Η επιστήμη, όταν αρχίσει να κοιτά τα πολυδιάστατα πράγματα, πρέπει να ξαναγράψει τις ιδέες της περί πραγματικότητας. Αν αρχίσετε να μελετάτε τη διεμπλοκή, για παράδειγμα, ή την αναδρομικότητα ή πράγματα καθόλου γραμμικά, συνειδητοποιείτε ότι τα πολυδιάστατα πράγματα μπορούν να είναι παντού την ίδια στιγμή ή πουθενά. Μπορούν επίσης να είναι σε δύο συγκεκριμένα σημεία ταυτόχρονα. Αυτό παραβιάζει όλα όσα νομίζατε. Και ειδού στέκεστε στην άλλη πλευρά της γέφυρας κατανοώντας. Είμαι πολυδιάστατον. Η ψυχή μου είναι πολυδιάστατη. Περνά αυτή τη γέφυρα πρόθυμα. Νιώθω την αγάπη στην ψυχή μου πριν πάω σε αυτό το μέρος που θα είναι μία πύλη. Είναι αυτό αληθινό ή όχι? Είναι λόγια που προέρχονται από ένα ομιλητή ή είστε εκεί? Αγαπητοί μου, αυτό είναι μία ακόμα φλούδα κρεμμυδίου που πρέπει να καθαριστεί. Πόσο αληθινό είναι αυτό για εσάς? Λέω ξανά, ρωτήστε όσους έχουν γυρίσει από το θάνατο. Πόσο αληθινό ήταν για αυτούς? Και θα σας πω, δεν θέλαμε να επιστρέψουμε, δεν θέλαμε να επιστρέψουμε. Τραβήξαμε την κουρτίνα, είδαμε τι ήταν εκεί, είδαμε την αλήθεια και δεν θέλαμε να επιστρέψουμε γιατί υπάρχει άσχημη ενέργεια. Και επέστρεψαν. Και για να μπορέσουν να σας πούνε γι' αυτό υπάρχουν όλα τα σχετικά βιβλία και ταινίες. Είστε έτοιμοι να τραβήξετε την κουρτίνα και να δείτε κάτι που δεν περιμένατε? Πολυδιαστατικότητα σημαίνει ότι όλοι μπορούν να ξέρουν τι κάνετε. Ποιοι είναι όλοι? Ω, θα δείτε. Πώς είναι ο ναός? Συνειδητοποιείτε που βρίσκετε και που πηγαίνετε. Συνειδητοποιείτε ότι το όνομά σας είναι φωτισμένο πάνω στην πόρτα. Συνειδητοποιείτε ότι αυτός ο ναός αρχίζει να ακτινοβολεί με ασυνήθιστο τρόπο, με χρώματα που δεν έχετε ξαναδεί. Και αν εισέρχεστε στο ναό της ψυχής σας, απλώς μια ιδέα. Αν είναι αυτό που θα κάνετε, σας ενθαρρύνω να βγάλετε τα παπούτσια σας. Μπορεί να το έχετε κάνει ήδη, αγαπητοί μου. Και αυτό μου λέει πολλά για το κρεμμύδι που είστε και πόσο ακόμα πρέπει να ξεφλουδίσετε. Μερικοί πρέπει να ξεφλουδίσουν τη σκέψη ότι αυτό είναι ίσως περισσότερο από ένα διαλογισμό. Είναι. Σας παίρνω στην ενέργεια της καθαρής θεραπείας. Σας παίρνω στην ενέργεια της πιο μακράς ζωής. Σας παίρνω στην ενέργεια της αυτενεργού ίασης. Σας παίρνω μέσα στο ναό. Και δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν διασχίσει τη γέφυρα, αγαπητοί μου. Και αν το κάνουν, γράφουν βιβλία σχετικά με αυτό. Και εδώ είστε έτοιμοι να το ανακαλύψετε. Και πολλοί θα το κάνουν. Πολλοί θα το κάνουν. Είναι καιρός. Εκεί πάει η εξέλιξη. Όλα όσα κάνετε, απόλυτα κατάλληλα, ίσως το προβάδισμα που νομίζετε, δεν είναι όμως να συναντήσετε 12 διδασκάλους. Θα σας πω ότι είναι ομιγυρή. Είναι μέσα στο ναό. Θέλω να βγάλετε τα παπούτσια σας. Εισέλθετε αν το επιθυμείτε ή όχι. Γιατί υπάρχουν βαθιστόχαστα πράγματα σε αυτό το μέρος για εσάς. Θα σας δώσω ένα ρωματισμό, μια εικόνα, και θα χρησιμοποιήσω γραμμικά πράγματα, όπως είμαι υποχρεωμένος για την περιγραφή. Πώς εξηγείς το χρώμα σε ένα αναώματο? Είμαι εγώ που σας δίνω όραση και μπορείτε να τη δεχτείτε ή όχι.
Πόσες φορές μπορείτε να διασχίσετε τη γέφυρα και να πάτε σε εκείνο το μέρος και ίσως όχι παραπέρα, γιατί αυτό δεν είναι διαλογισμός, είναι κάτι αληθινό. Αυτό είναι εσείς με την ψυχή σας αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας κάτι που δεν γνωρίζετε ότι υπήρχε. Ένας ναός μέσα σας, μια πύλη μέσα σας, ένα πολυδιάστατο μέρος που ζει στα κύτταρά σας ως το 24ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Καλωσορίσατε στα αστρικά πράγματα, αγαπητοί μου, γιατί ετοιμάζεστε να πείτε και να συναντήσετε την ομίγυρη. Πώς νιώθετε? Πάρτε μια ανάσα. Είναι αυτό αληθινό ή όχι? Τώρα, μερικοί αρχίζετε να κατανοείτε ότι κάτι λίγο σημαίνει μέσα σας. Αν ξεφλουδίσετε αρκετά το κρεμμύδι, τα κύτταρά σας αρχίζουν λιγάκι να χοροπηδούν τριγύρω. Βλέπετε, πάντα γνώριζαν ότι αυτό ήταν μέρος της ικανότητας του ανθρώπου. Η αναγέννηση εκατοντάδων ετών, κινούμενα στη θεραπευτική δύναμη, πάντα γνώριζαν ότι είναι μέρος του σεναρίου. Είναι το DNA. Πώς νομίζετε ότι νιώθει η κυταρική σας δομή? Αν είχε συνείδηση, αν είχε έμφυτο ένα έξυπνο σώμα. Μα έχει. Πώς νομίζετε ότι ένιωθε για εσάς που βαδίζατε σε μια γραμμική γη? Το έχουμε ξαναπεί. Είστε ένα Boeing 747 και πηγαίνατε πάνω κάτω στον αεροδιάδρομο για αιώνες. Δεν γνωρίζατε. Δεν μπορούσατε να κοιτάξετε ψηλά στην ανώτερη συνείδηση. Δεν γνωρίζετε ότι μπορείτε να πετάτε. Και τώρα ετοιμάζεστε, αν το επιθυμείτε. Είναι αυτό αληθινό ή όχι? Πάρτε μια ανάσα. Έχετε βγάλει τα υποδήματά σας και μπαίνετε στην πύλη. Και συνειδητοποιείτε ότι η πύλη είναι μια πολυδιάστατη μεταφορική αντιπροσώπευση της ψυχής σας. Το αποκαλώ ναό, γιατί είναι η καλύτερη μεταφορά που έχουμε για να καταλάβετε στη γη κάτι ιερό, ένα γραμμικό κτίριο που μπαίνετε και βγαίνετε. Σας διδάσκω την όραση, ώστε να μπορέσετε να δείτε το χρώμα, αν το επιτρέψετε. Το κρεμμύδι τότε αρχίζει να ξεφλουδίζει τις στρώσεις πεπιθήσεων. Μπορείτε να είστε μια αθωότητα χωρίς προκατάληψη. Μπορείτε να είστε σε ένα μέρος που λέει «Θέλω να ξέρω τα πάντα». Είμαι ένα παιδί και μπαίνω σε αυτό το μέρος και είναι αληθινό. Δείξε μου τι είναι εδώ, ώστε να ζήσω περισσότερο και να ξεφορτωθώ όλες τις ανησυχίες και τους φόβους. Και αυτό που έρχεται δεν το περιμένετε. Θα είναι θαυμαστό. Καθώς κοιτάτε εκείνο το μέρος, μπορεί να το αναγνωρίζετε, καθώς στην πραγματικότητά σας υπάρχει κάτι που λέγεται κυκλικό θέατρο. Είναι ένα θέατρο με τη σκηνή στο κέντρο, λίγο πιο χαμηλά για να επιτρέψει στο ακροατήριο να κάθεται γύρω που είναι υπερυψωμένο. Με σκαλιά να οδηγούν κάτω στη σκηνή. Σας προσκαλώ να κατεβείτε αυτά τα σκαλιά. Και θέλω να νιώσετε μια ουσία που θα τη νιώσετε με δύο τρόπους. Πρώτον, άβολη. Δεύτερον, μεγαλειώδη. Ας προσθέσουμε και ένα τρίτο. Εάν έχετε αποβάλει αρκετές στρώσεις, ας προσθέσουμε ένα τρίτο τρόπο. Θυμάστε αυτή την ενέργεια. Το θυμάμαι αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ξανά να το νιώσω αυτό. Το θυμάμαι. Κατεβαίνετε τα σκαλιά και πηγαίνετε στο κέντρο της σκηνής όπου υπάρχει μια καρέκλα. Κάθεστε στην καρέκλα, τυλιγμένη με τη δωδεκαδική ενέργεια των πάντων. Τη δομή της πολυδιάστατης ενέργειας που είναι και η φόρμουλα της συνείδησής σας. Ορίστε, έτοιμοι, καθήμενοι στην καρέκλα και έχετε δυσκολία αναπνοής, αγαπητοί μου, επειδή δεν είστε τρισδιάστατοι τώρα. Είναι αυτό αληθινό ή όχι? Και τότε αρχίζουν να εμφανίζονται. Ένας αριθμός ανθρώπων, αν θέλετε, οντοτήτων αν θέλετε, που έρχονται στη σκηνή και θα πλύνουν τα πόδια σας.
Το πρώτο που θα κάνουν είναι να πλύνουν τα πόδια σας. Πώς το νιώθετε μέχρι τώρα? Αυτή είναι αλληγορία για τη τιμή που θα λάβετε από την ομίγυρη που θα συναντήσετε. Θα πλύνουν τα πόδια σας με τα δάκρυα της χαράς τους που τα καταφέρατε. Όχι μόνο που η ανθρωπότητα πέρασε αυτό που λέτε αλλαγή, αλλά που η ανθρωπότητα τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει το ψυχικό μέρος της βιολογίας της. Και εδώ κάθεστε, πρόθυμοι να ξεφλουδίσετε το κρεμμύδι, πρόθυμοι να θεραπευτείτε από τα τόσα πολλά πράγματα. Όχι μόνο το σώμα, τη συνείδηση, το φόβο, την ανησυχία. Και σας πλένουν τα πόδια. Πόσοι το κάνουν? Εξαρτάται από εσάς. Μετρήστε τους αν θέλετε. Πόση ώρα θέλετε να καθίσετε και να σας πλένουν τα πόδια? Εξαρτάται από εσάς, γιατί θα συνεχίσουν να έρχονται, αγαπητοί μου. Όλοι θέλουν να σας πλύνουν τα πόδια. Και ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό? Εδώ είναι που γίνεται καλό. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ομίγυρη, γιατί τώρα εμφανίζονται γύρω σας όλοι αυτοί που είναι το ακριτήριο που θα δείτε. Ο ένας άνθρωπος μετά τον άλλον, μετά τον άλλον, και κάπως σαν ομίχλη να καλύπτει τα πρόσωπά τους. Έτσι δεν βλέπετε καθαρά τα πρόσωπα, αλλά βλέπετε ποιοι είναι. Και δεν μπορείτε να το πιστέψετε, επειδή όλοι είναι εσείς, αγαπητοί μου. Καλώς ορίσατε στο κασικό σας αρχείο. Είναι στη ψυχή σας, αγαπητοί μου. Είναι εκεί στη ψυχή σας. Κάθε ζωή που ζήσατε σε αυτόν τον πλανήτη αντιπροσωπεύει τον καθένα που κάθεται εκεί. Αυτοί είναι οι ομίγυρες. Σας περιστοιχίζουν εσείς με εσάς. Και όλοι θέλουν να πλύνουν τα πόδια, γιατί τα καταφέρατε. Ξεφρουδίσατε το κρεμμύδι και κάθεστε εκεί. Και όταν είναι ώρα, υπάρχει μια ενέργεια που αρχίζει να εμφανίζεται, που πάντα ήταν εκεί. Θα δώσω άλλο χρώμα από πράσινο. Θα πω ότι είναι ιώδες. Ένα χρώμα που κατακαίει όλους τους φόβους, τις αμφιβολίες, τις αρρώστιες. Αντιστρέφει το χρόνο. Όλα τα πράγματα που είναι πιθανά. Και όταν είστε έτοιμοι, πέφτει πάνω σας ο ιώδης προβολέας στη σκηνή. Κάθεστε και απολαμβάνετε τη μεγαλοπρέπεια της ημέρας σας. «Για ποιο λόγο ήρθες?» λένε. «Σου πλύναμε τα πόδια, έβγαλες τα παπούτσια σου, γι' αυτό και εδώ είσαι», λένε. «Τι μπορεί να κάνει για σένα η γενεολογία σου και το γενέθλιο δικαίωμά σου? Όλες οι περασμένες σου ζωές είναι εκεί. Εσύ είσαι εκεί. Είσαι το αποκορύφωμα, ο απόφυτος όλων όσων είναι εκεί. Γι' αυτό σου πλένουν τα πόδια και σου λένε: για ποιο λόγο ήρθες? Και εδώ είναι που κάνεις τις δηλώσεις. Είμαι αυτό που είμαι. Είμαι ένα πλάσμα του Θεού. Και άκοπε εμένα εαυτέ αυτά τα προβλήματα. Και τότε μπορεί να τα απαριθμίσεις αν θέλεις. Δεν είναι τίποτα λάθος αυτό. Είναι γραμμικά και ξέρουν ποια είναι προτού αρχίσεις. Αλλά σε βοηθά να τα αναφέρεις, έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να νιώθω προδοσία, δεν θέλω να είμαι ανήσυχος, δεν θέλω να φοβάμαι όλη μου τη ζωή. Θέλω να μάθω περισσότερα για το μονοπάτι μου, θέλω τη θεραπεία του σώματός μου, θέλω απλώς να κάθομαι και να με αγαπούν, γιατί δεν συμβαίνει. Θα μπορούσες να πεις: μα τώρα ξέρεις ότι σε αγαπούν. Τώρα το γνωρίζεις. Πόσο αληθινό είναι αυτό? Έλα πίσω. Δεν χρειάζεται να περάσεις την πόρτα, την πύλη, τη γέφυρα. Τώρα στέκεσαι και η γέφυρα σιγά σιγά διαλύεται. Ήσουν εκεί? Ήσουν εκεί, αγαπητέ μου. Πόσο αληθινό είναι αυτό για σένα? Το να πας σε ένα αληθινό μέρος δημιουργημένο με τις φόρμουλες της συνείδησης, ένα πολυδιάστατο μέρος, να πηγαίνεις όποτε θελήσεις. Θα σε διευκολύνω σε αυτό και θα το κάνω κάθε εβδομάδα. Το ταξίδι θα είναι σχεδόν το ίδιο και θα το συνηθίσεις. Η γέφυρα, ο ναός, τα πόδια. Θα έχουμε αφήγηση για σένα κάθε φορά για το τι συμβαίνει. Και θα συναντάς εκείνους που έχεις υπάρξει.
Ποιος σε γνωρίζει καλύτερα από εσένα? Ποιος σε γνωρίζει καλύτερα από τον Δημιουργό που είναι στην ψυχή σου, η οποία είναι μέρος αυτού που είσαι? Καλώς όρισες στην ομίγυρη των 12, με τρόπο που δεν περίμενες, και πήγαινε από το μέρος αυτό αλλαγμένος για πάντα. Πρόσκληση, έλα να είσαι πιο κοντά. Έλα συχνά και να είσαι πιο κοντά. Δεν γίνεται να έρθεις υπερβολικές φορές και τελικά θα πηγαίνεις μόνος σου. Μα για τώρα, έλα πιο κοντά, αγαπητέ μου. Έλα μαζί μου, καθώς σου πιάνω το χέρι και μαζί περπατάμε τη γέφυρα και πάμε στο ναό. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Αυτή είναι η ίαση που αξίζεις. Αυτό είναι το εκγενετής δικαίωμά σου. Γνώρισε το εξής. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεσαι εδώ. Δεν ήρθες για να είσαι ένα θύμα του πλανήτη. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθες. Για να γνωρίσεις αυτά τα πράγματα. Ας ξεφλουδιστεί το κρεμμύδι. Ας πει κατανόηση και συνείδησή σου. Έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά θα το δοκιμάσω. Και λίγο-λίγο θα γίνει εσύ και θα δεις ότι αυτή είναι η αλήθεια. Πέρα από οτιδήποτε σου έχουν πει ποτέ. Γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ. Είμαι ο Κρίων, ερωτευμένος με την ανθρωπότητα. Και έτσι είναι.